Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε ένα podcast του ελληνικού προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Από την Παρασκευή 16 Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οι κλειστοί χώροι διασκέδασης στην Ελλάδα θα λειτουργούν αυστηρά με εμβολιασμένους, ενώ μόνο καθήμενοι θα επιτρέπονται στους χώρους εστίασης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ανακοίνωσε και το σχέδιο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων. Αντιδράσεις υπάρχουν ήδη από την αντιπολίτευση, τη στιγμή που η επιδημιολογική κατάσταση της Ελλάδας επιδεινώνεται. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να τονίσει από το πρώτο λεπτό του τηλεοπτικού διαγγέλματος ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει σε γενικά απαγορευτικά εξαιτίας των ανεμβολίαστων πολιτών. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς και προστασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες. Ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους υγειονομικούς και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και εξήγησε και το λόγο της απόφασής του. Καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν, θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο υγείας. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσιοκατασταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Ειδική πρόνοια θα ληφθεί για τις ένοπλες δυνάμεις, αφού μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν δυνατότητα και κίνητρα να εμβολιάζονται στις μονάδες τους. Σημαντικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Παρασκευή σε χώρους εστίασης, διασκέδασης και πολιτισμού. Από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών. Η ψυχαγωγία είτε σε ανοιχτούς, είτε σε κλειστούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμονους και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνοείται η μετάδοση του ιού. Σύμφωνα με αναλυτές, στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το Σεπτέμβριο το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού να ξεπερνά το 70%. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι για τη μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα αρκούν 15 δευτερόλεπτα, εκτιμάται ότι όλοι οι μη εμβολιασμένοι θα νοσήσουν με άγνωστες συνέπειες και οι προβλέψεις για 18.000 κρούσματα την ημέρα, εάν δεν χτιστεί το τείχος ανοσίας μέχρι τον Οκτώβριο, τρομάζουν. Την ανησυχία της εξέφρασε και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Η εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα έχει μετακυλήσει το ενδιαφέρον για την επιδημία στις μικρότερες ηλικίες, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων τα επόμενα επιδημικά κύματα θα εξαρτώνται, θα πυροδοτούνται από τις μεταλλάξεις που θα μεταδίδουν τα άτομα της νεαρής ηλικίας στους ανεμβολίαστους. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξη Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε πως ενώ η πανδημία επελάβνει, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να διχάζει τον λαό αντί να μεριμνά για τους εμβολιασμούς και την δημόσια υγεία. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. 11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες έχει η χώρα. Μία ευθύνη δεν υπάρχει. Η ευθύνη του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης αυτής της χώρας. Δεν φταίνε που δεν προσέλαβαν ένα μόνιμο γιατρό στα νοσοκομεία. Δεν φταίνε που ο κόσμος στιβάζεται σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία, γιατί δεν φρόντισαν να φέρουν καινούργια, έφεραν κάτι σαπάκια από τη Λειψία. Δεν φταίνε που έχουν βαφτίσει τους μισούς Έλληνες ψεκασμένους και δεν μεριμνούν επί της ουσίας για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, απίφθινε πρόσκληση στους πολίτες για μαζικό εμβολιασμό. Επέκρινε δε την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι καλλιέργησαν τον εφησυχασμό που έβλαψε για άλλη μία φορά.
Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, όπου θα ληφθούν αποφάσεις και θα δοθούν κατευθύνσεις για τους εμβολιασμούς κληρικών. Στη Μονή Πετράκη θα παραβρεθούν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο λοιμοξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Στο θέμα των εμβολιασμών αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, μιλώντας στο Sky. Η όλη εξέλιξη και πορεία της πανδημίας μας οδηγεί σε μια υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό, δεν είναι θέμα συνωμοσιολογίας, δεν είναι θέμα θεολογικό, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια σπίδα και μια προστασία της ζωής μας και της ζωής των συνανθρώπων μας. Στη ζωή της Εκκλησίας κάθε τι το οποίο είναι πρόξενος θανάτου και καταστροφή στη ζωή του ανθρώπου είναι αμαρτία. Χθες στην Ελλάδα εντοπίστηκαν 2.065 νέα κρούσματα κορονοϊού, από τα οποία 12 μόνο εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και μετά από 37.000 τεστ. Το προηγούμενο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 10 άτομα και οι διασωληνωμένοι είναι πλέον 39. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.